Εδώ έχει τρία καρποσώματα από Amanita panthérina, Amanitis ο πανθύρινος. Και πολύ μεγάλα καρποσώματα. Όπως βλέπετε από τη βροχή έχουν ξεπληθεί νυφάδες. Δίπλα ακριβώς έχει ένα μπόλετος αέραιος. Για να βγάλουμε ένα από τη βάση. Όπως βλέπετε οι νυφάδες σχεδόν σε αυτό το καρπόσωμα έχουν ξεπληθεί. Λίγες έχουν μείνει στο κέντρο, αλλά σε αυτό έχουν μείνει πιο πολλές. Ναι. Έχει σπάσει κιόλας. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δαχτυλίδι. Όχι και πολύ σκληρό, σπάει εύκολα, και μια θήκη κολλητή. Πολύ δουλειά με αυτό εδώ το καρπόσωμα. Αυτού η θήκη φαίνεται λίγο καλύτερα. Όπως βλέπετε εδώ είναι η κολλητή. Το δαχτυλίδι του σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Σε αυτό όμως το καρπόσωμα φαίνεται καλύτερα. Σε αυτό εδώ. Πρώτη φορά βρίσκω τόσο μεγάλα καρποσώματα από Amanita panthérina. Είναι ένα πολύ τοξικό είδος, έως και θανατηφόρο. Προκαλεί πανθυρινό σύνδρομο, οπότε κάποιος αν έχει πρόβλημα κυρίως καρδιακό μπορεί να μείνει επί τόπου. Έχει αυτό το αέριος εδώ πέρα. Συνήθως τα αέριος βγαίνουν κοντά με τα Amanita panthérina. Και λίγο παραπέρα έχει ένα μπολέτους αεστίβαλης, το οποίο θα το πάρουμε μετά. Εδώ από ό,τι βλέπετε έχει κάτι ρούσουλες τεράστιες και ανόξανθες και βέσκα. Και ρούσουλα βέσκα. Εδώ κοιτάξτε.